Γεια σας παιδιά, τελευταίο βίντεο μπάσκετ ήταν στις 22 Τετάρτου Σήμερα το μενού περιλαμβάνει μπάσκετ Δεν θα κάνω ανάλυση γιατί μου την έχει απαγορεύσει ο κύριος Καράμπελας Επίσης δεν έχω και τίποτα να αναλύσω Να πανεπιστήμιο χτίστηκε λάθος Οι ξένοι παίχτες που ήρθαν ήταν τουρίστες Ο προπονητής ήταν τουρίστας, δεν μπόρεσα να τους αφομοιώσω σε κανένα σύστημα Σαν να μονάδες παίχτες ήταν καλοί, αλλά ως εκεί από το βίντεο και μετά ο Παναθηναϊκός έχασε σχεδόν με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό. Ακόμα και έτσι τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια στο ΣΕΦ έπρεπε να τα έχει κερδίσει. Ο Ολυμπιακός με ξεκάθαρη διετική εύνοια κατάφερε να κρατήσει το ΣΕΦ στα τρία παιχνίδια. Στο τέταρτο κέρδισε σχετικά εύκολα. Με τον Ολυμπιακό λοιπόν μαθαίνουμε καινούριου κανονισμούς. Μαθαίνουμε τα πέντε βήματα του Μπολομπόη. Μαθαίνουμε το λεγόμενο μπασκετικό ξύλο που το αναλύουν κιόλα το οποίο μπασχετικό ξύλο είναι κάνουμε 5 με 10 φάουλ στην άμυνά μα και όταν κάνουμε επίθεση στην πρώτη επαφή κερδίζουμε φάουλ. Ο Ολυμπιακό χέρι ασυλία εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Θεωρώ αδιανόητο διαιτητέ οι οποίοι είναι φανατικοί οπαδοί τη συγκεκριμένη ομάδα να σφυρίζουν παιχνίδια. Τα social τη κυρία Τσαρούχα είναι γεμάτα με βρισχές για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και στη μαύρη εποχή που ε, λέει ο Ολυμπιακός για τον Βασιλακόπουλο, σφύριζε ο κύριος Καρακατσούνης, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, γιατί τυχαίνει να το γνωρίζω επειδή είναι βολιώτης. Παρ' όλα αυτά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβίβαστο, καθώς ο αδερφός του κυρίου Καρακατσούνη ήταν προπονητή της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, ε, ασχοληθήκαμε με τον Ολυμπιακό, επειδή ξέχασα να αναφερθώ, ο Ολυμπιακό ό,τι κάνει το κάνει υπογείω. Είναι πάγια τακτική να βγάζει τραυματισμού και τελικά τελευταία στιγμή οι τραυματισμοί του να μπαίνουν. Ήταν πάγια τακτική πολλά χρόνια αυτή. Πλέον είναι πάγια τακτική και οι σχέσει που έχει με την πολιτεία. Ελληνοποίησε το walk up εν μια νυχτή. Πήρε το σεφ ενώ ο Παναγενικό πάλευε και βγαίναν ανακοινώσει και βγαίναν στη φόρα όλα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το σεφ υπογείο χωρί να έχει ακουστεί το παραμικρό. Δεν έχει κάποια σημασία όλο αυτό. Ο Παναγενικό θα χτίσει μια πολύ ισχυρή ομάδα που θα προσπαθήσει να πάρει τα σκύπτρα από τον Ολυμπιακό και να κάνει μια αξιόλογη πορεία στην Ευρωλίγκα. Το βίντεο που σα αναφέρω ήταν 22 Τετάρτου. Σε αυτό το βίντεο είχα αναφέρει ότι ο Παναγενικό έχει κλείσει Βιλντόζα, έχει κλείσει Κώστα Τετοκούμπο. Είχα ξεχάσει να αναφερθώ στο Μωραίτη, και το έγραψα κάτω στα σχόλια ότι έχει κλείσει και ο Μωραίτη. Και είχα πει ότι υπάρχει και η περίπτωση του Φλιώνη όπου ο Παναναϊκό μπορεί να ενεργοποιήσει την, ε, τη συμφωνία και να τον πάρει. Για το Φλιώνη δεν ξέρω τι θα γίνει. Οι τρει που σα ανέφερα κόστησαν το κούμπο, Βιλτόζα και Μωραίτη είναι οι τρει πρώτε μεταγραφέ του Παναναναϊκού. Με το Βιλτόζα ανακοινώνεται όταν τελειώσει η ανερετική λίγα. Ε, όσον αφορά το υπάρχον ρόστερ, θα φύγουν όλοι οι ξένοι μάλλον. Από τους Έλληνες θα μείνει μόνο ο Ματζούκας. Εγώ θα πόνταρα τα λεφτά μου ότι θα μείνει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Αγραβάνης. Γιατί όπως είπαμε είναι Έλληνες και μπορούν να δώσουν λύσεις. Ο Καλαϊτζάκης ήταν και ο μόνος που πάλευε στο τελευταίο παιχνίδι να λέμε και την αλήθεια. Ε, τώρα όλοι οι ξένοι θα αποχωρήσουν. Υπάρχει μια σκέψη για το Λί αν ο Παναγιώτης πάει στους 8 ξένους. Αλλά δεν νομίζω ότι θα συνενέσει ο Λί να μείνει για να παίζει μόνο Ευρωλίγκα και να είναι σίγουρα κομμένο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει θέση 2 εκεί όπου ο Γκριγκόνη έχει εγγυημένο συμβόλαιο και ο Τόμα δεν έχει δοκιμαστεί. Εκεί ίσω μείνει ένα από του δύο παίκτε με τον Αταμάν να αποφασίζει. Δεν θα ήθελα να ποντάρω τα λεφτά μου. Αν έπρεπε με το μαχαίρι στο λαιμό και με το πιστόλι στον κρόταφο να ποντάρω, θα πόνταρω ότι θα μείνει ο Τόμα και ότι θα σπάσει το σύμβολο του Γκριγκόνη, αλλά δεν θέλω να κάνω μια τέτοια πρόβλεψη. Λογικά θα μείνει ένα από του δύο. Στι υπόλοιπε θέσει δεν θα μείνει κανένα. Ούτε ο Πονίτικα που ήταν αξιόλογο, έκανε αξιόλογη χρονιά και ήταν από του ξένου που διακρίθηκαν. Σίγουρα ο Βίλιαμ, σίγουρα ο Κουντάι τη φεύγουν. Και ο Αταμάν πάμε στο ζουμί ότι θέλει σαν τρελό να μείνει ο Παπαγιάννη οι πιθανότητε που δίνουν είναι 50-50, καθώ ο Παπαγιάννη με αυτή τη χάλια χρονιά που έκανε θέλει να βρει συμβόλαιο στο NBA. Αν είναι διατεθειμένο να πάει και να παίζει στην αναπτυξιακή λίγα στη G League, κάνοντα δεκαήμερα συμβόλαια, γιατί είναι ψηλό και λογικά θα βρει και δεκαήμερα συμβόλαια, τότε α πάει. Ο Παναγενικό εδώ του προσφέρει πλέον ένα περιβάλλον και σαν αρχηγό που είναι ασφαλέστατο, ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί και θα έχει έναν προπονητή ο οποίος μπορεί να κουμαντάρει όλες τις βεντέτες και να βγάλει τον καλύτερο του σε αυτό. Άλλωστε και ο Μίσιτς, ένας μέτριος παίχτης ήταν στη Αλγκύρης, πήγε στην Εφές και απογειώθηκε, όπως και ο Λάρκιν ο οποίος είχε μια παρουσία στο NBA, στην Πασκόνια όταν πήγε ήταν μέτριος αλλά απογειώθηκε στην Εφές. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα κάνει και στον Παναθηναϊκό ο Αταμάν, θα πάρει το καλύτερο που μπορεί από κάθε παίκτη. Στα μεταγραφικά τώρα σας είπα ότι οι τρεις πρώτοι είναι κλεισμένοι. Μεγάλο, ε, μεγάλη υπόθεση είναι το τι θα γίνει με τον Παπαγιάννη γιατί αν ανανεώσει ο Παπαγιάννης τότε ο Παναναϊκός μπορεί να φτιάξει μια πολύ καλύτερη ομάδα με λιγότερους ξένους, αν και νομίζω ότι ο Παναναϊκός θα πάει στους 7 ξένους σίγουρα. Όσον αφορά λοιπόν τις θέσεις μία προς μία ο Παναναϊκός στον Άσο έχει Μωραήτη, Βιλντόζα Κάζο ότι θα πάρει έναν εκ των πάντερ έξω. Άλλωστε το σχόλιο του ε, Γιανακόπουλου ότι θέλουμε όλη την πεντάδα της παρτιζάν ισχύει στο Ακέραιο. Άρα ο Παναγιώτας θα πάρει έναν εκ των πάντερ έξω. Νομίζω ότι ο πάντερ είναι πιο κοντά. Στο 2 λογικά θα μείνει ένας από τους Γκριγκόνης. Ένας εκ των Τόμας ε, και θεωρώ ότι θα μείνει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης εκεί επειδή ακούγεται ο Ντόρσε ο Ντόρσε έχει συμβόλαιο αν δεν μείνει ελεύθερος δεν έρχεται στο Παναθηναϊκό στο 3 τώρα ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που μπορεί να ανέβει και σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο ότι θα κοιτάξει είτε το Θανάση είτε τον Παπαπέτρου πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Παπαπέτρου είναι κοντά καλή μεταγραφή, Έλληνα. Και γνωρίζει και τον Παναθηναϊκό. Στο 4, Πανέκο σίγουρα πάει με Ματζούκα. Σίγουρα, σίγουρα είπα ότι θα πόντα τα λεφτά μου ότι θα μείνω ο Αγραβάνη σαν, ε, σαν συμπληρωματικό τεσσάρι. σαν συμπληρωματικό Οι παίκτε που παίζουν ε, είναι εδώ και καιρό το γλουτον, ο Μίτογκλου, τον οποίο εγώ θεωρώ κλεισμένο. Οι πληροφορίε του Ολυμπιακού λένε ότι αν φύγει ο Βεντζέκοφ, ο Ολυμπιακό θα πάρει Έλληνα Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι φωτογραφίζουν τον Μήτωγλου, γιατί δεν υπάρχει άλλο Έλληνα αξιόλογο που να μπορεί να παίξει και 4 και 5. Εγώ ξέρω ότι όλη η εκπροσώπηση του Μήτωγλου στηρίζεται σε δικηγόρου του Παναθναϊκού, τον έχουν στηρίξει από την πρώτη στιγμή και έχει δώσει τον λόγο του. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποιο θα πέσει μέσα, εγώ ή η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Ο Μήτωγλου ε, έχει κάνει έφεση, αρχέ Ιουλίου βγαίνει η απόφαση και στον Παναθηναϊκό περιμένουν ότι ο Μίτογλου θα είναι διαθέσιμος από Νοέμβριο. Και επίσης ο Παναθηναϊκός κοιτάει το Λεντέι τη Παρτιζάν, ένα παίκτη τον οποίο απορώ γιατί δεν ασχολήθηκε τόσα χρόνια, στον Ολυμπιακό έχει κάνει φοβερή χρονιά, αλλά με τον Παναθηναϊκό κυρίαρχο τον πήρε μπάλα και έφυγε. Πολύ καλός παίκτη, εμένα προσωπικά μου αρέσει αρκετά, είναι ένας all-around παίκτη. Μέτριο σουτέρ θα έλεγα, αλλά έχει πολύ ωραίε και πλαστικέ κινήσει. Σύνοτι είναι καλό rebounder. Και στο 5, όπω λέτε, εσύ συγγραμματιζούμε το Παναγενικό θέλει ένα rim protector. Όλα τα λεφτά έχουν πέσει στο, στο Short, Όπου αν μπορέσει να έρθει ο λεσόρτ και μείνει ο Παπαγιάννη, ο Παναγενικό έχει μια ισχυρότατη γραμμή ψηλών στο 5 και μια ισχυρότατη γραμμή ψηλών στο 4 με ενδεχόμενη απόκτηση του Μίτογλου και όλε τι θέσει σχεδόν καλυμμένε από Έλληνε πλην του Lessort ή του λεντέι αν έρθει. Αυτό είναι πάνω κάτω το πώ θα κινηθεί ο Παναναναϊκό. Για του υπόλοιπου Έλληνε, Ντόρσε είπαμε ότι αν μείνει ελεύθερο. Μήτρου Λόγκ ο Παναθηναϊκός δεν τον κοιτάζει τόσο. Νομίζω επίση ότι θα κλείσει τη Αλγύρη ο παίκτη, αν δεν έχει ήδη κλείσει. Ε, και επίση δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονό ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει αυτή τη στιγμή την αγορά τη Ευρωλίγκα. Να πάρει πρωτοκαλάστα του αλλά πιστεύω ότι ο Αταμάν ε, ο θέλει και κάποιους πέκτες ε, που θα είναι στοιχήματα και επίσης θα κοιτάξουν προφανώς και την αγορά του NBA. Άρα κρατάμε επιφύλαξη προς όλα τα ονόματα. Επίσης ξέχασα, συγγνώμη να αναφερθώ στο 3, ότι ο Πανανεγός θα πάρει και ένα παίκτη ένα γαλλικό κλειδί τύπου Bryant. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ε, συνεχίζουμε. Να είστε όλοι καλά.